να φτιάξουμε ένα άγαλμα στον άνθρωπο που ανακάλυψε τα air condition. Ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο. Ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο. Καλημερούδια, καλημερούδια, τι μου κάνετε. Ελπίζω να μου είσαστε όλοι και όλες καλά. Είδατε λίγο από την πρωινή μου ρουτίνα. Τώρα έχω έρθει, είμαι έξω από τα Max, γιατί θέλω να πάρω στον μικρό κάποια παραμυθάκια. Τώρα που έχει αρχίσει και κάθεται καλά, να αρχίζω να το, πέρα από τα παιχνίδια, να του έχω και κάτι πιο... πιο εκπαιδευτικό από τα παιχνίδια, τέλος πάντων. Να ρίξω για μια ματιά στα παιχνιδάκια και μετά να πάω και στο κρεπολί απέναντι να πάρω τίποτα να μαγειρέψω σήμερα. Να βάλω τη μασκούλα μου και να πάω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πήγα μετά από πάρα πολλούς μήνες. Όχι, ψέματα. Είχα ξαναπάει για άλλη μια φορά στο σούπερ μάρκετ για να πάρω ένα. Αυτό που πετάει είναι από μέσα τώρα ή απ' έξω. Και μπήκα μετά από πάρα πολλούς. Αρκετό καιρό, τέλος πάντων. Κανονικά, όχι για 5 λεπτά να πάρω ένα πράγμα και να φύγω. Μπήκα για αρκετό καιρό. Για αρκετή ώρα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έβλεπα παιδάκια με μάσκες, μεγάλους ηλικιωμένους. Δεν θα σας πω ότι με έπιασε μια κατάθλιψη. Με στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό. Θέλω να ελπίζω και να εύχομαι ότι θα βγούμε γρήγορα από αυτό. Έφυγα σαν τον μασκοφόρο να αγοράσω παιχνίδια για το παιδί μου σε αυτή την κατάσταση. Κάθομαι λίγο μέσα στο αυτοκίνητο και ακούω το αγαπημένο μου τραγούδι. Φτάνω σπίτι, το ακούω μια φορά και μετά κατεβαίνω. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξω τι πήρα πριν τα αποστηρώσω, να αποστηρωθώ κι εγώ. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα τι πήρα για μένα. Ξεκίνησα βιβλίο, όπως είδατε στο προηγούμενο vlog. Τελείωσε μέσα σε 3 ημέρες, θα τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα πήρα το επόμενο μου βιβλίο. Όπου δεν ξέρω τι εντύπωση μπορεί να έχετε εσείς για αυτό το ζεύγος. Για τον Χάρη, να σα πω την αλήθεια. Πήρα το βιβλίο της Μέγκαν Μάρκελ και του πρίγκιπα Χάρη. Να το διαβάσω. Θέλω πάρα πολύ να δω. Να σας πω την αλήθεια, την έχω σε πολύ εκτίμηση. Δεν ξέρω εσείς πώς σας φαίνεται σαν προσωπικότητα. Από πριν δεν την γνώριζα καλά, την ήξερα ότι υπάρχει σαν άνθρωπος, αλλά δεν είχα ασχοληθεί και ιδιαίτερα. Όταν έγινε η γνωριμία της με το Χάρη, να σας πω την αλήθεια, τους γνώρισα. Και για κάποιον περίεργο λόγο είμαι με το μέρος της. Okay, αυτό. Λοιπόν, πήρα. Όπου βρίσκω μαντιλάκια τέτοια παίρνω. Οπότε πήρα τέτοια μαντιλάκια να έχω για την τσάντα. Βρήκα αυτά τα αυτοκόλλητα που σας είπα που είναι σαν μαυροπίνακας για να βάλω επιτέλους στα βαζάκια. Και από βιβλιαράκια του πήρα αυτό εδώ. Η αλήθεια είναι πως δεν βρήκα βιβλιαράκια τα οποία να είναι για τον μήνα του. Τα περισσότερα, βασικά σχεδόν όλα, ήταν από ένα πλάς, όπως αυτό εδώ. Το γεια σου πουλάκι που γράφει πάνω. Ένα πλάς. Το μόνο που δεν βρήκα να γράφει ηλικία και μου φάνηκε ότι μπορεί να είναι τώρα για τον μήνα του, για την περίοδο αυτή τώρα που είναι ο μικρός, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το που είναι ο κύριος Λιοντάρης. Είχε εκεί που είναι ο κύριος Σκυλάκης, η κυρία Ζεύρα, κάτι τέτοια. Άγια χάλιασα από τις σκάλες τώρα. Και του πήρα και αυτό εδώ το παιχνίδι, που τώρα είναι από 9 πλάς, ο μικρός τέξτορ είναι 8. Αλλά μια χαρά θα είναι. Του έχω πάρει και το άλλο. Είναι αυτά τα ζωάκια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και τραγουδάνε όλα μαζί. Πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε αφού το αποστηρώσω πρώτα. Και από το ακροπολείο, για όποιον ενδιαφέρει, πήρα και εκεί μπριζόλες. Γιατί ξέχασα χθες να βγάλω να ξεπαγώσω. Για να φάμε σήμερα με baby πατατούλες, τις οποίες έχω βρει μια τέλεια συνταγή. Και τις φτιάχνω και είναι τέλειες μαζί με μέλι. Είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραίες. Αν θυμηθώ, θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή. Βάζω και πάνω στις μπριζόλες θα το βάλω αυτό. Να σας πω την αλήθεια τώρα να το δοκιμάσω. Σας αφήνω να το αποστηρώσω, να αποστηρωθώ. Να κάνω ένα ντουζάκι, να προλάβω να μαγειρέψω, να φτιάξω και ένα κεκάκι. Γιατί θα έρθει παιδί τώρα σε λίγο. Δύο μικρές πατούσες από πίσω μου. Λοιπόν, έχουμε ετοιμαστεί, είναι απόγευμα πλέον και έχουμε ετοιμαστεί να πάμε μια βόλτα στο Smart Park και στο MacArthur, να περπατήσουμε και εκεί με το καροτσάκι που είναι και πιο εύκολα, να αλλάξουμε και κάτι πράγματα που θέλουμε. Εκεί κιόλας είναι πιο καλά τώρα να πηγαίνεις που είναι ανοιχτό το μέρος και αυτά, βέβαια αν συνοστίζεται πολύς κόσμος και ανοιχτά που είναι, δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ καλά. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από το να πάω στο Μόλι, στο Golden που είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου. Και φύγαμε. Φύγαμε γιατί κάποιος δεν κρατιέται εδώ πέρα. Κάποιος δεν κρατιέται. Έχουμε φτάσει στο Smart Park. Εντάξει, έχει λίγο κόσμο, μπορώ να πω. Τώρα έχει πάει ο Κανάκης να μπει σε ένα κατάστημα να αλλάξει κάτι που θέλουμε, γιατί έτσι θα γίνεται τώρα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω το παιδί τώρα που
δεν μπορεί και να φορέσει μάσκα, αλλά και να μπορούσε να φορέσει μάσκα, αφού μπορούμε να γίνεται έτσι, ας γίνεται έτσι για την ώρα και βλέπουμε. Ήθελα να σας σχολιάσω πώς τα παιδάκια καταλαβαίνουν τα άλλα παιδάκια και πώς από τόσο μωρά, δηλαδή ο Αλέξανδρος από 6 μηνών κοιτάει τα άλλα παιδιά με πάρα πολύ αγάπη, χαρά. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος όταν βλέπει άλλα παιδάκια και καταλαβαίνει μάλλον ότι είναι παιδάκια και τα κοιτάζει πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα τα παιδάκια κινούνται και μέσα στον χώρο πάρα πολύ γρήγορα από ότι ένας ενήλικας, περισσότερο σίγουρα. Αλλά μου κάνει. Αχ, είναι ρετσουλήθρες. Έχουν ανοίξει τα ρετσουλήθρες δίπλα το εκδοτικό χωριό. Υπό άλλες συνθήκες, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, θα είχα πάει σίγουρα στην ρετσουλήθρες. Ήταν η αγαπημένη μου έξοδος όταν ήμουν παιδί και θα μ' άρεσε να πάω εκεί τώρα. 30 χρονών θα πεις, 30 και, αλλά δεν έχει σημασία. Μόλις έβαλα το μικρό μου πόνι για ύπνο. Με το ένα χέρι θέλω να τραβήξω τα τελευταία πλάνα του βίντεο και με το άλλο χέρι, όπως βλέπετε, είναι υδατώνομα. Λοιπόν, είμαστε κάποιες λίγες μέρες πριν από τη βάφτιση, οπότε θέλω το δέρμα μου να είναι όσο πιο πολύ υδατωμένο γίνεται. Παιδιά, αυτή η μηχανή φορέω, στην αρχή την είχα παρεξηγήσει, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή. Δεν είναι μόνο για να πλώνεις τη μάσκα στο πρόσωπό σου, δηλαδή μέσα σε 60 δευτερόλεπτα σου λέει στην ουσία, αντί να αφήσεις τη μάσκα για 15 λεπτά που θέλουν οι περισσότερες, μέσα σε 60 λεπτά είναι έτοιμη. Χάρη στην κρυοθεραπεία που κάνει, αλλά και τη θέρμανση, όπως και στο κόκκινο φωτισμό που βγάζει και τον πράσινο. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο κόκκινος φωτισμός βοηθάει στην ακμή και ο πράσινος φωτισμός μπορείτε, επειδή όταν έχει τον πράσινο φωτισμό κάνει κρυοθεραπεία, μπορείτε να το βάζετε εδώ στα μάτια για να βοηθάει στους μαύρους κύκλους και στις σακούλες. Εγώ τον έχω βολευτεί πάρα πολύ για τις μάσκες και τον έχω βολευτεί πάρα πολύ και για τον ωρό προσώπου, όπως έχω εδώ πέρα τώρα της Lancôme, τον ωρό, και προσθέτω την μάσκα μου, βάζω την μάσκα μου. Κάτι έχει μπει στο μάτι μου τώρα, παιδιά. Δεν θέλει να φύγει. Τέλος πάντων, βάζω μάσκα, ωρό, με αυτή το μηχάνημα, όπως και την κρέμα προσώπου. Πάρα πολύ ωραία συσκευή, αυτή εδώ. Από φορέο, να σας τη δείξω και στον καθρέφτη. Εδώ πηγαίνει να καθαρίσει. Νάτι, είναι πάρα πολύ ωραία και την είχα πραγματικά παρεξηγήσει. Πριν σας καληνυχτήσω, θέλω να σας πω ότι σκέφτομαι να κάνω ένα Q&A. Εάν σας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα Q&A, απλά από κάτω γράψτε Q&A και την ερώτησή σας αν θέλετε, για να δω ότι αν μαζευτούν πολλές ερωτήσεις να κάνω ένα βίντεο με ερωτήσεις. Και πέρα από αυτό, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Σε πολύ λίγες ημέρες θα έχω έναν τέλειο διαγωνισμό και εδώ, αλλά και στο Instagram. Αλλά για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε, ακολουθήστε με και στο Instagram. Μην το ξεχάσετε, γιατί θα έχουμε έναν τέλειο διαγωνισμό. Πολύ τέλειο διαγωνισμό. Όχι αυτό, αλλά κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω άλλα. Απλά περιμένετε. Σας φιλώ γλυκά, να περνάτε υπέροχα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Αν θέλετε με Q&A, αν όχι, δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα γυρίσουμε. Σας φιλώ πολύ, 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 πολύ. Να προσέχετε. Την υγεία σας πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν.